Στην ιδιοκτησία της περιφέρειας Ηπείρου θα περάσει το επόμενο διάστημα μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων γραφειοκρατικών και οικονομικών διαδικασιών ένα από τα παλαιότερα αρχοντικά του Ζαγορίου. Ο λόγος για την οικία Φιλίδη στο Καπέσοβο, ένα αρχοντικό που έχει ανεγερθεί το 1811, το οποίο θεωρείται σύμφωνα και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού ως ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής, παράλληλα με μια σειρά παραμέτρων που αναδεικνύουν τον λαϊκό πολιτισμό της περιοχής του Ζαγορίου. Η οικία Φιλίδη και η πρόθεση αγοράς από την περιφέρεια έναντι του ποσού των 150.000 προέκυψε, σύμφωνα με τον κύριο Καχρημάνη πάντα, το τελευταίο διάστημα όταν ο διοκτήτης απευθύνθηκε στην περιφέρεια και στο Υπουργείο, κάνοντας γνωστό πως λόγω και σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κτίριο ενδιαφέρεται να το πουλήσει ώστε να γίνει τουριστικό κατάλημα. Η τοποθέτηση της νεωτέρων μνημείων και των υπηρεσιών του Υπουργείου, οι οποίες ακολούθησαν και με αυτοψίες, μετέβαλαν τα δεδομένα με το Υπουργείο να ενδιαφέρεται για την αγορά μέσω αναγκαστικής απαλωτρίωσης. Η διαδικασία όμως είναι χρονοβόρα και έτσι η περιφέρεια πήρε την πρωτοβουλία να αγοράσει το ακίνητο με σκοπό την αξιοποίησή του και για τις ανάγκες των γραφείων της UNESCO σε συνδυασμό με την Πασχάλιο Σχολή επίσης στο Καπέσοβο, καθώς και ως ένα μουσιακό χώρο, στον οποίο θα μπορούν να εκτίθενται μεταξύ άλλων και τα αμφίβολα των χιοναδιτών αγιογράφων που έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας πριν από μία δεκαετία. Έχει τοιχογραφίες που τις έχουν βγάλει η υπηρεσία και τις συντηρεί στην υπηρεσία νεωτέρων μνημείων και χρειάζονται επειγόντως κάποιες εργασίες, γιατί απειλείται με κατάρρευση η στέγη, έχουν πει και τι εργασίες πρέπει να γίνουν και ένας τείχος. Αυτό το ακίνητο είναι ίσως το πιο παλιό στην περιοχή και θα χρησιμοποιηθεί μαζί με το άλλο για διάφορες εκδηλώσεις που θα γίνονται γύρω από την UNESCO, από εμποσία κλπ. Το θεωρούμε πολύ βασικό, θα ήθελε να το αγοράσει το Υπουργείο με απαλωτρίωση, αλλά δεν προλαβαίνει το Υπουργείο και παίρνουμε εμείς ενδιάμεση ως περιφέρεια, δεν προλαβαίνουμε τις διαδικασίες που έχει το Υπουργείο να φτάσει στην απαλωτρίωση της όλης δουλειάς. Είναι αποτελεί αξιόλογο δείγμα κτηρίου με έντονα στοιχεία της λαϊκής ζαγορίτικης αρχιτεκτονικής, πλούσιο ζωγραφικός διάκοσμος, ξύλινα αιτώματα και ταβάνια με σκαλιστές ροζέτες και άλλα. Και κατά συνέπεια είναι σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής. Εμείς έχουμε αγοράσει μια συλλογή παλιά ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, τα αμφίβολα. Τι είναι τα αμφίβολα? Είναι αυτά όλα που κάναμε τις αγιογραφίες, οι χιονιαδίτες αγιογράφοι. Αυτό είναι στην αρχαιολογική υπηρεσία που το κρατάμε. Επίσης υπάρχουν χίλια πιο άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν μουσεία σε έναν χώρο που θα είναι η έδρα της UNESCO. Μέσα στα κτίρια που θα τελειώσουμε, εμείς όταν πήγαμε στο Δήροπο δεν πήγαμε ότι εκεί θα γίνει η έδρα της UNESCO, απλώς μας ζήτησαν τη βοήθεια η προπροηγούμενη Δημοτική Αρχή, γιατί αυτό πήγαινε να πέσει στο αναγνωστοπούλιο σχολείο. Πλην κάποιων ερωτημάτων, περισσότερο προς διευκρίνηση, κάποια εκ των οποίων δεν απαντήθηκαν πάντως, όπως το κόστος της παρέμβασης και εκείνο της συντήρησης μετέπειτα, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης πλην της λαϊκής εισπύρωσης ψήφισαν θετικά για την αγορά του ακινήτου. Συντήρησης πρόκειται για ένα εξαιρετικό οίκημα, το οποίο αποτελεί στοιχείο της πολιτικής κληρονομιάς. Ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί, έτσι το βλέπουμε και σε νου βεβαίως να βάλουμε, το οποίο πραγματικά το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό. Και αυτό θα πρέπει να μείνει για τη σημαίνη Ζαγόρη και θα πρέπει η περιφέρεια Ηπείρου. Γιατί συζητιέται έξω αν είστε αγοραστές, αν είστε επιχειρηματίες, όχι. Δεν είμαστε επιχειρηματίες, θα προσπαθούμε να συντηρήσουμε και την παράδοση και τα ίδια και τα έθιμα του τόπου μας. Γι' αυτό είμαστε. Και να λύσει αυτή η καραμέλα συσταγωγικά από κάποιους, αν η περιφέρεια είναι αγοραστής και αν είναι επενδυτής. Όχι. Είμαστε αυτοί όμως που θα πρέπει σύσσωμοι να κρατήσουν τα ίδια και τα έθιμα και την παράδοση. Οπότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έρχεται ένα θέμα χωρίς όλα αυτά τα οποία λέγονται προφορικά να τεκμηριώνεται με κάποιο τρόπο και να συζητάμε
και εδώ σχολιάζουν τις προηγούμενες τοποθετήσεις περί συντήρησης. Δεν είναι συντήρηση. Είναι αγορά. Αγορά και ανακατασκευή πλήγματα. Συμφωνάμε. Άρα και το χαρακτήρα του κτίριου δεν ξέρουμε. Προϋποθέτει μια εμπιστοσύνη απέναντι στο πρόσωπο του ομιλούντα που τους έκανε διαπραγματεύσεις. Εμείς πολιτικά και προσωπικά δεν είναι σε σχέση με τους προλαβήσαντες. Οπότε θα καταψηφίσουμε. Δεν είναι από διαχωρισμό, δεν είναι με την περιδοκρασία, ούτε είναι η επιλογή της περιφέρειας. Άρα με το γνώμονα το οικονομικό σχέδιο και ότι είναι ένα πραγματικό τα οποία μπορούν να συντηρήσουν την παράδοση, γι' αυτό θα το φωνήσουμε. Με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αγορά στην Ευρώπη.